Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είμαι η Ρένα Κόστογλου και σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ απλό γλυκό για τα Χριστούγεννα. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα κέικ. Ένα κέικ απλό. Εμείς το κάναμε με τρίμα πορτοκαλιού. Θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι βούτυρο, δύο φλιτζάνια ζάχαρη, τέσσερα αυγά, αρκετό τρίμα από πορτοκάλι, φρέσκο πορτοκαλάκι από την γη της Σάμου, ξύσμα. Εγώ έβαλα δύο πορτοκάλια, ξύσματα, και θα χρειαστείτε ακόμα τρεις φλιτζάνες αλεύρι φαρινάπ ή τρία φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα προσθέσετε και δύο κουταλάκια baking powder και ένα φλιτζάνι γάλα. Θα χτυπήσετε το βουτυρό σας με τη ζάχαρη να σπρίσει, θα προσθέσετε ένα-ένα τα αυγά, θα ρίξετε ένα λάξ το αλεύρι, το baking με το γάλα και θα ψήσετε στους 170 βαθμούς περίπου για 45 λεπτά. Θα πρέπει να έχετε μια φόρμα αρκετά μεγάλη, ψηλή, και θα σας πω γιατί. Εδώ λοιπόν είναι το κέικ μας. Εμείς όμως κάναμε το εξής. Το ανοίξαμε και όπως βλέπετε με ένα κουταλάκι αφαιρέσαμε την ψύχα. Γιατί θα μου πείτε τώρα. Για να το κάνουμε σοκολατόγλυκο. Εδώ έχω φτιάξει μία γκανάζ σοκολάτας που είναι 300 γραμμάρια σοκολάτα, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ζωική, μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη και μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Βάζετε την κρέμα γάλακτος να ζεσταθεί, όχι να χοκλάσει, και αφού λιώσει, και αφού ζεσταθεί, συγγνώμη, προσθέτετε το βούτυρο και τη γλυκόζη. Ανακατεύετε να διαλυθούν, τραβάτε από τη φωτιά και ρίχνετε μέσα στη σοκολάτα σας. Αφήνετε για λίγο και μετά ανακατεύετε με ένα κουτάλι και έχετε την κανά σας. Παίρνουμε λοιπόν εδώ τη σοκολάτα μας και γεμίζουμε το κέικ μας με τη σοκολάτα. Αυτό βέβαια, αυτή τη συνταγή είναι τόσο εύκολη που μπορείτε να βάλετε και τα παιδιά σας στη διαδικασία να γίνουν οι μικροί ζαχαροπλάστες του σπιτιού και να περάσετε έτσι όμορφα Χριστούγεννα. Γεμίσαμε λοιπόν. Και αφού γεμίσουμε, παίρνουμε μια σπάτουλα και αλείβουμε λίγο τη σοκολάτα μας έτσι να στρώσει και για να κολλήσει το κέικ από πάνω. Βέβαια εναλλακτικά, για όσους είναι λάτρεις της Νουτέλα, μπορείτε βέβαια αυτό να το κάνετε και με την Νουτέλα μας, εδώ. Παίρνετε λοιπόν το καπάκι από το κέικ, το κολλάτε από πάνω, κόλλησε και κάνετε το ίδιο από πάνω με τη σοκολάτα. Ένα απλό γλυκό, οικονομικό και πάρα πολύ γνωστό. Αλείβετε με τη σπάτουλά σας να πάει η σοκολάτα παντού και να κλείσει το κέικ. Και μετά θα δείτε πώς θα το κάνουμε αυτό το απλό γλυκάκι χριστουγεννιάτικο. Θέλουμε και άλλη σοκολάτα, πάντα θέλουμε και άλλη σοκολάτα. Διότι τι είναι τα Χριστούγεννα χωρίς σοκολάτα? Μα δεν γίνεται Χριστούγεννα χωρίς σοκολάτα. Χωρίς σοκολάτα, χωρίς κάστανα. Τέλος πάντων, τα Χριστούγεννα θέλουν βαριές γεύσεις. Ωραία. Το αλείψαμε όλο νομίζω. Μας έφυγε λίγο και εδώ. Να το αλείψουμε και από την άλλη μεριά. Να μην τα αφήσουμε. Δεν χρειάζεται να το στρώσετε επακριβώς και να είναι ίσιο. Απλά παίξτε με τη σοκολάτα σας λίγο και τη σπατουλά σας. Σας
συνεχίζουμε για να το καλύψουμε όλο. Και έτσι έχετε ένα υπέροχο κέικ. Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τη δική σας συνταγή για κέικ, δεν σας περιορίζει κανείς. Τελειώσαμε. Τώρα, πώς θα το κάνουμε πιο χριστουγεννιάτικο. Εδώ έχω καραμελάκια, πράσινα και κόκκινα, για να του δώσουμε χριστουγεννιάτικο χρώμα. Πασπαλίζουμε από πάνω. Ωραία. Και για να πάμε λίγο ακόμα παραπάνω, έχω ανοίξει εδώ λίγο ζαχαρόπαστα άσπρη. Έχω ένα κουπάτ χιόνο νυφάδας και θα το στολίσουμε και με τις χιόνο νυφάδες μας από πάνω. Εύκολο, οικονομικό και όπως βλέπετε πάρα πολύ εντυπωσιακό στο τέλος. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές.